Είσαι ηθοποιός. Ναι. Έχεις σπουδάσει. Ναι. Άρα είσαι απόφοιτος λυκείου. Ναι. Το ίδιο ισχύει και για τους μουσικούς. Το ίδιο ισχύει για όλους τους καλλιτέχνες. Ξέρεις γιατί? Γιατί ενδεχομένως να έχουν άποψη. Για ποιο πράγμα? Για την κοινωνία. Για τον άνθρωπο, για τη ζωή, για τον έρωτα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι επιτέλους θα πρέπει να σκάσεις. Η πολιτική είναι σαν ένα σάπιο κρεμμύδι που εξωτερικά φαίνεται να είναι σκληρό και ζουμερό. Όταν όμως το καθαρίσεις, βλέπεις πως μέσα του είναι εντελώς σάπιο. Πρώτη στιβάδα. Βρίσκεσαι λίγο πριν τις εκλογές και θέλεις ψήφους. Τα έχεις κάνει σκατά και το ξέρεις. Τι κάνεις? Δίνεις υποσχετικές σε μια άλλη ομάδα ανθρώπων ότι θα τους προσλάβεις στο δημόσιο και ταυτόχρονα φαίνεται να αποκλείεις από τα σχολεία μια άλλη ομάδα. Έτσι ή αλλιώς, αριστεροί είναι οι περισσότεροι. Ταυτόχρονα βάζεις αυτές τις δύο ομάδες σε κόντρα και έτσι κανείς δεν ασχολείται μαζί σου, αλλά βγάζει τα μάτια του μόνος του. Μαγεία. Το κρεμμύδι αρχίζει να βρωμάει. Δεύτερη στιβάδα. Δεν έχεις καταλάβει κάτι. Οι τέχνες από την εποχή του διαφωτισμού άρχισαν να ασκούν κριτική και να διαμορφώνουν συνειδήσεις. Σκατά! Σκάστε! 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 Σκάσε! 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 Σκάσε, μιλάω! Λοιπόν, τις συνειδήσεις τις διαμορφώνουμε μόνο εμείς και κανείς άλλος, καταλαβαίνεις? Από τη στιγμή λοιπόν που σπουδάσεις, απλά θα πάρεις τα αρχίδια μου. Εφόσον το ξέρεις από πριν, το πιθανότερο είναι να μην σπουδάσεις. Το πιθανότερο είναι να κλείσουν και οι σχολές που θα σπούδαζες, οπότε πάπα η κριτική στο σύστημα. Πολύ βρώμα. Και πού είσαι ακόμα? Για λέγε. Τρίτη στιβάδα. Η τέχνη γενικά ενώνει. Έχει πολύ μεγαλύτερη δύναμη από ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί. Η αγκαλιά της είναι τόσο μεγάλη που μπορεί να χωρέσει όλον τον κόσμο. Ακόμα και ο άστεγος του δρόμου μπορεί να επικοινωνήσει με τον καλλιτέχνη και να γίνει ένα μέσα σε ένα performance. Να πάρει δύναμη να γίνει μέρος της παράστασης. Η τέχνη ενώνει όλους τους ανθρώπους ακριβώς γιατί μπορεί να αγγίξει την ουσία και όχι τους τύπους. Είναι η μόνη πράξη του ανθρώπου που από τη φύση της είναι επαναστατική. Κατάλαβε το, ο κόσμος που ζούμε κυβερνάται από τις αγορές και οι αγορές δεν θέλουν καλλιτέχνες. Δεν θέλουν εντάσεις και αντιδράσεις. Θέλουν μια πολύ καλά οργανωμένη ανθρωποπαγίδα η οποία θα δουλεύει χωρίς δικαιώματα, χωρίς ελευθερίες για το κοινό καλό. Και όταν λέμε κοινό καλό, εννοούμε το καλό των αγορών. Εδώ αρχίζει το κρεμμύδι να βρωμάει. Πριν δεν ήταν τίποτα. Όχι. Το χρήμα δεν έχει ενδιαφέρον ούτε για τις αγορές. Αυτές το κόβουν. Αυτό που τις ενδιαφέρει είναι ο έλεγχος. Η σιωπή. Δυστυχώς η τέχνη μπορεί να φωνάξει πολύ. Και εδώ πάμε στην τέταρτη στιβάδα. Αλήθεια. Μιλάει. Να σου πω, απόλυσέ τον. Σβήσε τον από το χάρτη. Οι αγορές θα φανούν καλές μαζί σου. Και στο τέλος θα αναγνωρίσουν το λάθος σου. Όμως... Όμως τι? Κανονικά το κρεμμύδι έχει πολύ περισσότερες στιβάδες. Όμως από εδώ και πέρα είναι τόσο σάπιο που δεν μπορείς να ξεχωρίσεις καμία άλλη. Και τι σημαίνει αυτό? Όπως είπα, θα φανούν καλοί μαζί σου και θα θεσπίσουν νέους απαράβατους κανόνες πιστοποίησης για την τέχνη σου. Έτσι ή αλλιώς, όπως έχουμε φτιάξει τα πράγματα, ακόμα και για να ξύνεις το τυρί στα μακαρόνια χρειάζεται πιστοποίηση πλέον.
Έχεις δίπλωμα για αυτό που πας να κάνεις? Δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς αυτήν. Οι κανόνες θα είναι τέτοιοι που αν τυχόν ξεφύγεις από αυτούς, απλά θα γίνεις ένας απόκληρος από την κοινωνία. Επιτέλους, καλά, τι κάνεις? Από τη στιγμή που έχεις μπει μέσα στη σαπίλα του κρεμμυδιού, η αποφορά της μυρωδιάς αλλά και η μαυρίλα του είναι τέτοια που δεν μπορείς να ξεχωρίσεις τι είναι τι. Και αυτό που μένει είναι να το πετάξεις στα σκουπίδια. Άλλη μία μάταιη προσπάθεια που επιβεβαιώνει την ιτοπάθειά σου. Υφερόμενοι ως πρόεδρος της Δημοκρατίας, ξέρει να ακολουθεί εντολές. Είναι αναβαθμισμένος άνθρωπος. Εσύ μπορείς να μάθεις να το κάνεις. Το στα αρχίδια σου δεν το Γιάννη. Καλό βράδυ.